εμφανίστηκε και πάλι με ανθεληνικές αναφορές όταν από τις αφορές τιμής στον τουρκικό στρατό και για την καταστροφή της Μίνης το 1922. Milli mücadelenin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal ateşini düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Οι αναφορές αυτού του Τούρκου Προέδρου είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των ανθεληνικών δηλώσεων μετά το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αμερική. Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών κόντρα στον αναθεωρητισμό.